Κότορ, Μαυροβούνιο. Οι τουρίστες που επισκέπτονται την παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη για να θαυμάσουν τα αρχιτεκτονικά της μνημεία, πιθανότατα δεν έχουν ιδέα για τον γεμάτο αίμα πόλεμο μεταξύ δύο εγκληματικών συμμοριών που μένεται εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτές τις γειτονιές. Δύο αιμοσταγοί στρατοί, δύο εγκληματικές ομάδες με πλοκάμια σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης ελέγχουν το εμπόριο κοκαίνης και έχουν την έδρα τους εδώ. Φέρουν τα ονόματα των συνοικιών της πόλης από την οποία ξεκίνησαν. Είναι οι μαφιόζικες οικογένειες του Σκάλιαρη και του Κάβατς. Σφοδρή βία, δεκάδες δολοφονίες, μια βεντέτα χωρίς τέλος. Ο πιο άγριος πόλεμος της μαφίας σήμερα στην Ευρώπη. Οι εγκληματικές συμμορίες Σκάλιαρη και Κάβατς ξεκίνησαν ως ενιαία οργάνωση που ανέλαβε τα ενία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας μετά τη διάσπασή της με δίκτυο που απλωνόταν σε όλη την Ευρώπη. Όμως, όταν στις αρχές του 2015 μια αποστολή 300 κιλών κοκαίνης έκανε φτερά στη Βαλένθια της Ισπανίας, επήλθε ρήξη, διάσπαση, πόλεμο στο Μαυροβούνιο και κυρίως στο Κότορ. Δύο νέες φατρίες σχηματίστηκαν και άρχισαν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος έφερε την ευθύνη για την εξαφάνιση του φορτίου κοκαίνης αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ξεκίνησε μια βεντέτα με βίαιες δολοφονίες και τουλάχιστον 40 θύματα από τις δύο μαφιόζικες οικογένειες μόνο στο Μαυροβούνιο. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στην περιοχή για να καταστήλουν την αναταραχή διαπίστωσαν με έκπληξη ότι μεγάλα τμήματα της πόλης καλύπτονταν από κάμερες επιτήρησης οι οποίες δεν είχαν εγκατασταθεί από κανένα κρατικό οργανισμό. Ο πόλεμος στο Σκάλιαρη και Κάβατς γρήγορα επεκτάθηκε στη Σερβία και τις γειτονίες του Βελιγραδίου. Περισσότερες από 80 δολοφονίες καταγράφηκαν από το σερβικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο εγκληματικότητας που φαίνεται να σχετίζονται με τη βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Και οι δύο άνδρες που εκτελέστηκαν εν ψυχρό μπροστά στα παιδιά τους στη Βάρη σχετίζονται με την οικογένεια Σκάλιαρη και καταγράφονται ως θύματα του μαφιόζικου εμφύλιου. Ο ένας εκ των δύο από τα υψηλόβαθμα στελέχη της οικογένειας και από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Μαυροβούνιου.